σαν να ψάλτω μέσα. Oh, no.
Θάνος Τροχέας. Αγαπητοί μου χριστιανοί, αδελφοί και αδελφές μου, ο Μέγας των Προφητών και Πρόδρομος του Κυρίου μας, μας προσκάλεσε σήμερα όλους εδώ στον Περίνα του Ρονάου, για να τιμήσουμε την τιμή του. Ένα ξεχωριστό γεγονός, όπου η Εκκλησία και ο ίδιος ο Χριστός έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Είναι το μόνο πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία, μετά την Παναγία μας, όπου τιμάται αρκετές φορές μέσα στον χρόνο. Το επίκεντρο όμως της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας, αλλά και της τιμής του Αγίου Άνθρωπου Προκόρπου, είναι η σημερινή εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του, δηλαδή της αποκεφαλίσεώς του. Και ίσως για κάποιους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία, η εορτή ενός τόσο τραγικού γεγονότος να είναι παράλογη. Για την Εκκλησία όμως και για τους χριστιανούς δεν τιμάται και δεν προβάλλεται ο τρόπος του θανάτου, αλλά η ένδοξη ζωή και κυρίως το ότι επιβεβαιώνει με τον τρόπο αυτό πρώτον την Ανάσταση του Χριστού και δεύτερον ότι ο άνθρωπος που φτάνει να δίνει τη ζωή του για οποιοδήποτε λόγο πιστεύει σε αυτό το πραγματικό γεγονός. Και οι άγιοι της Εκκλησίας μας, με πρώτον τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, πιστεύουν στο λόγο του Χριστού ότι δια του θανάτου ερχόμαστε στη μία αληθινή και αιώνια ζωή. Γνωρίζουμε όλοι ότι έζησε και ήταν σύγχρονος με τον Χριστό μας. Από το Ευαγγέλιο που ακούσαμε όλες αυτές τις όμορφες ημέρες του 15 Αυγούστου, όπου η Παναγία πηγαίνει στην Ορεινή, στο χωριό του Ορεινή, έξω από τα Ιεροσόλυμα, για να συναντήσει την ξαδέλφη της Ελισάβετ μετά τον Ευαγγελισμό και να της πει το χαρμόσυνο γεγονός. Και εκεί θυμηθείτε τη λέξη που λέει και μεταφέρει το λόγο της ο Ευαγγελιστής. Εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής. Ο πρόδρομος ήταν μέσα στην μήτρα της Ελισάβετ. Ήταν έγκυος η Ελισάβετ, ξαδέλφη της Παναγίας και είχαν με τον Χριστό μας 6 μήνες διαφορά. Και έτσι προετοιμαζόμενος για με θαυμαστό τρόπο ερχόμενος ο πρόδρομος στην ζωή, προετοίμασε ως ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης την έλευση του Μεσσία, για πολλούς αιώνες οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης προετοίμαζαν τον λαό του Ισραήλ, που όπως ακόμη και μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος των Εβραίων αναφέρουν δυστυχώς τον ερχομό. Όμως εμείς τιμούμε τον κάθε Άγιο και κυρίως τον μεγαλύτερο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, αφού ο ίδιος ο Χριστός μίλησε μόνο για αυτό στην επίγεια ζωή του, λέγοντας πως καμία μάνα δεν θα γεννήσει μεγαλύτερο άντρα από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τον έχει σε περίεργη θέση και πάντα όπου μπούμε σε έναν ορθόδοξο ναό θα δούμε στον τέμπλο την εικόνα του δίπλα στην Παναγία. Όμως εμείς όλοι ήρθαμε σήμερα για να μάθουμε κάτι από τη ζωή του Αγίου. Ξέρουμε την πορεία,
Δεν είναι τη ώρα. Δεν θέλω να σας κουράσω, επειδή αντλωθεί και η Ιταλία. Θέλω όμως πολύ σύντομα να σταθώ στα δύο κυριότερα σημεία της διδασκαλίας. Το κήρυγμά του ήταν η μετάνοια. Θυμηθείτε πως τα τελευταία λόγια και η διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου ήταν τα πρώτα λόγια του Χριστού στην αρχή διδακτικού του έργου. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έλεγε στους εγγέλους «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ, η Βασιλεία των Ουρανών έβλεπε τον ερχομό του Χριστού». Και ο Χριστός στην πρώτη του ομιλία μιλάει ακριβώς με τα ίδια λόγια, ως πλέον ο ερχόμενος, ο Μεσσίας, μετανοεί, ήρθε η Βασιλεία, έφτασε τον ουρανό. Τι λοιπόν μπορεί να είναι η μετάνοια στη ζωή των ανθρώπων? Φαίνεται μέσα από την πατερική διδασκαλία ότι είναι η μεγαλύτερη αρετή με την οποία οι άνθρωποι μπορούν να ενωθούν με τον Χριστό. Επίσης, είναι η μεγαλύτερη ευλογία που δίνει ο Θεός ως χάρισμα, διότι έτσι μπορούμε οι χριστιανοί να σβήσουμε το παρελθόν μας και να έχουμε δια του μέλλοντος που είναι μετάνοια, δια του παρόντος, συγγνώμη, που είναι μετάνοια, αιώνιο μέλλον. Είναι εύκολη μετάνοια? Την απάντηση μπορεί ο καθένας να την δώσει στον εαυτό του. Είναι δύσκολη η διαδικασία, αλλά πάντα οι δυσκολίες μας οδηγούν στη δόξα. Και ατομικά και προσωπικά και συλλογικά. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει δεν είναι η ένδοξη ιστορία μας, αλλά είναι η πορεία μας προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και σήμερα ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μας δείχνει τον δρόμο. Είναι η μετάνοια. Να κατανοήσω δηλαδή ότι είμαι αμαρτωλός, ότι κάνω λάθη, ότι δεν μπορώ πάντα να έχω λόγο σωστό, ότι είμαι άνθρωπος και δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Πρέπει να δώσω χώρο στους ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Πρέπει να ακούσω τις σκέψεις τους. Πρέπει να νιώσω την καρδιά τους. Πρέπει να αφουγκραστώ το λόγο και τη σκέψη τους, έτσι ώστε να κατανοήσω ότι δεν είναι το κέντρο του κόσμου, αλλά είναι ο Χριστός και μπροστά στον Χριστό είμαι ασήμαντος εάν δεν τον παρακαλέσω να μου δώσει μετάνοια. Επίσης, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μίλησε για ταπείνωση, διότι η ταπείνωση φέρνει την μετάνοια και η μετάνοια εκφράζει την ταπείνωση. Και ταπείνωση σημαίνει πάλι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Ο ταπεινός άνθρωπος ευλογείται από τον Θεό και χαριτώνεται. Και στην καθημερινή μου ζωή, γιατί αυτό έχει σημασία, ταπείνωση σημαίνει πως πρέπει να κατανοήσω πως ό,τι δημιουργώ και ό,τι θα δημιουργήσω, ό,τι σκέφτομαι, ό,τι χάρισμα μου έδωσε ο Θεός και εγώ το περιέργησα, και όπου και να φτάσω, δεν οφείλεται στη δική μου δυνατότητα, αλλά ακριβώς στον Χριστό. Και στον Χριστό την καλλιέργεια και την επιτυχία πρέπει να την ανταποδώσω, διότι χωρίς εκείνο δεν μπορεί να είμαι τίποτα. Όλα τα οφείλω στον Θεό, όλα οφείλονται στον Χριστό που μας τα δίνει απλότερα. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που είναι ταπεινός
σήμερα λόγω των κοινωνιών που ζούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέποντας χαριτωμένους αντίκους, ανθρώπους που παλεύουν να μετανοήσουν, τους ονομάζουν ανόητους. Θα πω μια λέξη λαϊκή που την όλοι την χρησιμοποιούμε για τέτοιο χαρακτηρισμό. Λένε πως αν είμαι καλός χριστιανός, θεωρούμε κάποια ζωή πράγματα. Όχι. Ταπεινός και άνθρωπος που μετανοεί σημαίνει ο άνθρωπος που έχει δυνατότητες, που αγωνίζεται. Αλλιώς είναι μια ελληνική προσωπικότητα. Οι ταπεινοί άνθρωποι είναι ικανοί άνθρωποι, είναι δημιουργικοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι που προσφέρουν. Αλλά γνωρίζουν ότι όλα αυτά οφείλονται και τα ανταποδίδουν στον Θεό. Αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα ήθελα σήμερα με αφορμή την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που η Εκκλησία τον ονόμασε Προδρόμο λόγω του ότι προηγήθηκε της ελεύσεως του Κυρίου μας. Αλλά πολλοί πατέρες και οι χριστιανοί στη ζωή μας τον βλέπουν ως διάδρομο, ως δρόμο δηλαδή δια του οποίου μπορεί να μας οδηγήσει στον Χριστό όταν προσπαθήσουμε έστω και στο ελάχιστο να τον μιμηθούμε. Η ταπείνωση λοιπόν και η μετάνοια με την χάρη και την ευλογία όλων των Αγίων στον αγώνα μας για να συναντήσουμε τον Χριστό είναι οι πρώτες αρετές. Διάβασα προχθές και κλείνω με αυτό για να καταλάβετε λίγο ένα απλό παράδειγμα από ένα βιβλίο πως ένας καρυπωμένος κληρικός έκανε μια θεία φραγμονή και τελείωσε και κάθισε και έβλεπε τον ένα στον ουρανό. Και εκεί κατάλαβε πως πολλά αστέρια αντί από πάνω να πέφτουν κάτω κινούνταν από τη γη προς τον ουρανό. Χιλιάδες αστέρια. Και σε αυτή του την ερώτηση στον εαυτό του, του απήντησε δίπλα του ερχόμενος ένας άνθρωπος. Του λέει, «Πάτερ μου, γιατί εκπλήσεσαι που βλέπεις αντίθετα τον φωτισμό από την γη να ανεβαίνεις στον ουρανό ως άσπρο?» Και εκείνος ανθρωπίνος του λέει, «Είναι φυσιολογικό να εκπλήσω. Πες μου όμως, σε παρακαλώ, ποιο. Αυτή η κίνηση γίνεται από τους αγγέλους που φωτίζουν και που είναι αγγελιοφόροι του Θεού και μεταφέρουν από τη γη τα αιτήματα των ανθρώπων στον θρόνο του Θεού. Ο καθένας έχει τον προσωπικό του άγγελο. Τι αιτήματα μεταφέρουν, λέει ο ιερέας. Κοίταξε, λέει, ανθρώπινα. Θα σου πω τα τρία κυριότητα. Πρώτον είναι ότι οι άνθρωποι παρακαλούν τους Αγίους, την Παναγία, για την υγεία τους. Όταν δοκιμάζονται, όταν υποφέρουν, όταν πονούν και παρακαλούν τον Θεό να τους θεραπεύσει. Πολύ φυσιολογικό. Το δεύτερο, λέει ανθρωπίνη ο ιερέας, η δεύτερη ομάδα ετοιμάτων είναι να φυλάει ο Θεός τα παιδιά τους και τα εγγόνια των ανθρώπων και να είναι ευλογημένες οι οικογένειές τους. Η τρίτη ομάδα είναι οι άνθρωποι που ζητούν και τα δύο αυτά αιτήματα, αλλά έχοντας μετάνοια, καταλαβαίνοντας δηλαδή ότι όλα αυτά έρχονται στη ζωή τους ως μία αφορμή, ως μία ευλογή από τον Θεό για να διορθώσουν κάτι που κάνουν κακό. Αντίθετα, αν κάποιος νομίζει ότι δεν σφάλει στη ζωή του. Και πάλι, φυσιολογικά και ανθρώπινα, ο ιερέας ρωτάει, για πες μου τώρα, Αγγέλια, από αυτά τα τρία, τις τρεις ομάδες των ετοιμάτων, ποια ο Θεός εκπληρώνει πρώτα? Και ο Άγγελος του λέει, αυτό που έχουν μετάνοι, αυτόν που προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι. Έτσι λοιπόν, εύχομαι και εγώ πρώτα για τον εαυτό μου,
και το έλεος του Θεού. Να είστε λοιπόν όλοι και όλες ευλογημένες, να ψάρουμε τα αποδυτήρια και θα πούμε έξω για τα να διδανέψουμε την ιερά εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου μας. Thank you.